Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, Σάββατο σήμερα 22 Οκτωβρίου 2022 και είμαστε εδώ στη Βεργίνα Τηλόραση, αποκαλυπτικά και επίκαιρα, να δούμε ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και τον πολιτισμό. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από εκείνο το καλοκαίρι του 1974, που στην ουσία δόθηκε η τελευταία μάχη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, στα δύσκολα εκείνα χρόνια με τον Ατήλα, Αττίλας 1 και Αττίλας 2, την εισβολή στο Κυπριακό και δυστυχώ πληρώνουμε μέχρι σήμερα, ματώνουμε μέχρι σήμερα με όλα αυτά τα γεγονότα. Καθώ ένα σημαντικό ποσοστό τη Κύπρου είναι κατεχόμενο και έχει ιδρυθεί το λεγόμενο ψευδοκράτο. Για τον Κυπριακό και ειδικότερα για τον Ατήλα 2 και για την τελευταία μάχη που δόθηκε εκεί μεταξύ ελληνικών δυνάμειων και τουρκικών δυνάμεων, την τελευταία μάχη τη ΕΛΔΙΚ, θα μιλήσουμε με τον κύριο Σάβα Βλάση, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον οποίο έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή μα μέσω Skype. Καλό απόγευμα, κύριε Βλάση. Καλό απόγευμα και σε εσά και στου τηλεθεατέ σα, κύριε Σταματόπουλε. Να είστε καλά. Καταρχήν, ήθελα να σα ρωτήσω, επειδή έχω εδώ στα χέρια μου ένα βιβλίο πάνω από 450 σελίδε, πόσο είναι Ελδίκη Τελευταία Μάχη, το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί έχει πλήθο πληροφοριών, για αυτήν την τελευταία μάχη, μια περιγραφή εξαιρετική, και όχι μόνο αυτό, βασίζεται σε πηγέ ελληνικέ και προφορικέ μαρτυρίε και γραπτέ πηγέ και αρχεία, αλλά και τουρκικέ πηγέ και ε, του ΟΗΕ, πηγέ εννοώ των ε, Ακεανόκρανων τότε που ήταν η ειρηνευτική δύναμη. Οπότε είναι μια πλήρη, θα λέγαμε, καταγραφή τη μάχη και όχι μια προσπάθεια ωρεοποίηση μια ή τη άλλη πλευρά. Μάλιστα, καταρρύπτεται και κάποιου μύθου που υπάρχουν και μου έκανε τρομερή εντύπωση η επιστημονική προσέγγιση που έχετε κάνει με αυτό το θέμα. Βεβαίως λέτε στον πρόλογο ότι πέντε χρόνια σας πήρε να ολοκληρώσετε αυτή την έρευνα και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν να συλλέξετε όλες αυτές τις μαρτυρίες, να πείσετε τους βετεράνους της Ελδίκ να σας μιλήσουν, αλλά βεβαίως και να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία έχετε στο βιβλίο σας. Ε, ναι, είναι, ήταν μια αρκετά δύσκολη ε, υπόθεση αυτή η έρευνα ε, Απλώς ε, διευκολύνθηκε από καταστάσεις που έχουμε σήμερα και απολαμβάνουμε Όπως για παράδειγμα οι ανοιχτές πηγές από το διαδίκτυο κτλ γιατί πρέπει να πω ότι ε, δεν ε, κατέχω τα, την τουρκική γλώσσα ώστε να πω ότι μπορώ να μεταφράσω κάποια βιβλία ενδεχομένω τουρκικά που έχουν γραφτεί. Ωστόσο, στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετά κείμενα τα οποία, ε, υπογεγραμμένα κείμενα από κάποιους αξιωματικούς που συμμετείχαν σε αυτά τα γεγονότα και μπορείς να τα εκμετατευτεί αναλόγω. Ε, Αντιστήχως υπάρχουν στο διαδίκτυο ανοιχτέ πηγέ δηλαδή και τα αρχεία τότε της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο τα οποία και αυτά μπορούν να τα εκμεταλλευτούν οι ερευνητέ κατά το ΔΟΚΟΥΝ. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια απομονώνει τα στοιχεία που σε ενδιαφέρουν γιατί ε, μιλάμε για μια συγκεκριμένη μάχη και όχι για όλη την υπόθεση mm. της τουρκικής εισβολής οπότε πρέπει εκεί να, ε, να ψάξεις, να ξετρυπώσεις που λέμε τα στοιχεία τα αξιόλογα αυτά που σε ενδιαφέρουν να τα ερμηνεύσει κατάλληλα εντό εισαγωγικών για να τα δέσει με την όλη υπόθεση που εξετάζει. Και έτσι, όπω σημειώσατε, πέρα από τι όποιε ελληνικέ πηγέ υπάρχουν, είχα τη δυνατότητα να ε, χρησιμοποιήσω ε, και, τρίτες, ε, και, και, τις πηγές από τρίτες πλευρές ώστε να πετύχουμε καλύτερη διασταύρωση των γεγονότων. κερδίσατε εύκολα την εμπιστοσύνη των βετεράνων ώστε να σας μιλήσουνε Σωστά ξεκινάτε από εκεί, γιατί από εκεί ξεκινάει η έρευνα. Πρώτα πρέπει να μιλήσεις με τους πρωταγωνιστές, να του προσεγγίσει, να του εξηγήσει το σκοπό σου για να μπορέσουν να σου μεταφέρουν αυτά που του ε, ρωτά. Ε, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα πριν μια-δύο ε, περιπτώσεων, ίσω οι οποίοι ε, πολεμιστέ δεν ε, ήθελαν να μιλήσουν. Αυτό δεν επηρέασε όμω τη συνολική ε, έρευνα, θα έλεγα, γιατί πρέπει να σα πω ότι μίλησα με περισσότερου από 40. Ε, πολεμιστές εκείνης της περίοδου οι οποίοι ήταν είτε μόνιμα στελέχοι επαγγελματίες δηλαδή αξιωματικοί και υπαξιωματικοί ε, έφεδροι αξιωματικοί αλλά και κληρωτοί στρατιώτες στρατεύσιμοι είτε του ελληνικού στρα, στρατού είτε Κύπρη της εθνική Φρουράς. Ε, πρέπει να πω ότι ήταν ανοιχτοί ε, δεν ήθελαν, δεν μπορώ να πω ότι τους διέκρινε κάποια μάλλον πρέπει να πω ότι καταλάβαιναν ε, ότι πάει να γίνει μια σοβαρή προσέγγιση τη συγκεκριμένη μάχης από ιστορικής πλευράς και ανταποκρίθηκα νομίζω με τις περιγραφές τους και τις μαρτυρίες κατά πολύ σε, σε αυτή την αποστολή θα λέγαμε γιατί όπως εξηγούσα και εξηγώ και στο βιβλίο ο σκοπός ποιος είναι, είναι να τιμήσουμε τους πεσόντες και το αίμα που χύθηκε σε αυτή τη μάχη και στον πόλεμο γενικότερα. Mm -hmm. Όταν, επειδή έχετε ασχοληθεί αρκετά με το Κυπριακό, έχετε γράψει και άλλα βιβλία, έχουν προηγηθεί και άλλα βιβλία και μάλιστα έχετε φέρει στο φως και έγγραφα και ντοκουμέντο όπως την έκθεση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς. Θέλω να σας ρωτήσω, όταν λοιπόν ξεκινήσατε να ασχολείστε με την τελευταία αυτή μάχη της Ελδί και των τουρκικών δυνάμεων, ε, τα γεγονότα που είχατε στο μυαλό σας παρέμειναν όπως τα νομίζατε ή αλλάξατε έτσι γνώμη ή ήρθε κάτι διαφορετικό που δεν το γνωρίζατε και είπατε τελικά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ότι η ιστορική έρευνα πάντα ε, ανατρέπει ε, κάποια στοιχεία τα οποία υπήρχαν ε, για διαφόρους λόγους καθιερωμένα είναι γεγονός. Ε, όσο περισσότερα πράγματα έρχονται ε, στην επιφάνεια, είτε αυτά είναι... Μιλάμε πάντως όμως για επίσημες πηγές, έτσι, mm -hmm. όχι για ντοκουμέντα, για όχι για το τι μου είπε ο φίλος μου ή άκουσα το ράδιο Αρβίλα που λέμε κτλ. Ε, η αλήθεια είναι ότι όταν προσεγγίζεις ένα θέμα και έχεις μια σχέση με το χώρο, δηλαδή από πλευρά γνώσεων... Ε, Έχεις πάντα σου δημιουργούνται κάποια ερωτηματικά. Πόσο μάλλον για παράδειγμα σε μία ε, μάχη σε έναν πόλεμο, ε, ερωτηματικά προκύπτουν στους στρατιωτικούς εύλογα. Ε, αυτό το ε, αυτό είναι το ερέθισμα για να σε κάνει να ψάξεις ε, συγκεκριμένα ερωτήματα. Κάνεις μία ε, ένα κατάλογο ερωτημάτων Με και δες. λες αυτό δεν το δεν μπορώ να το δεχτώ ας το πούμε έτσι δεν είναι λογικό ή δεν ε, ταιριάζει, δεν έχει έννοια από πλευράς τακτικής ε, και αυτά τα πράγματα όλα σε κάνουν να, να επικεντρώσεις την έρευνα για να απαντάς ένα-ένα τα ερωτήματα που σε απασχολούν. Σε, στην περίπτωση του συγκεκριμένου βιβλίου για τη συγκεκριμένη μάχη υπήρχαν πολλά ερωτήματα γιατί πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι έχουν γραφτεί και άλλα βιβλία, δεν είναι το πρώτο που πραγματεύεται τη συγκεκριμένη ε, ιστορική στιγμή, τη συγκεκριμένη ιστορικό επεισόδιο. Ωστόσο, και αυτό ήταν ένα και από τα αρεθίσματα ε, που είχα, ήταν ότι δεν σου λύναν κάποιες βασικές απορίες. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την περιγραφή μιας μάχης, τη ζητάει ο καθένας, ακόμα και ο αμύητος, να μάθει τις δυνάμεις των δύο αντιπάλων, να μάθει πώς ήταν η διάταξη των δύο αντιπάλων, να μάθει τι διαταγές ελήφθησαν, δόθηκαν στα τμήματα τα μαχόμενα και από τις δύο πλευρές οι δυνατών, να μπορέσει να έχει εικόνα των ελιγμών όταν κάποιος κάνει μία επίθεση που υποχρεώνει τον άλλον σε άμυνα και από εκεί και πέρα να παρακολουθήσει καλύτερα, να έχει μάλλον τα πρώτα ερεθίσματα την, την πρώτη ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει τη μάχη στη συνέχεια στην εξέλιξή τη. Μάλιστα, διαβάζοντα βέβαια το βιβλίο, είναι κάποιο σαν να ζει τη μάχη έτσι όπω το περιγράφεται με όλε τι λεπτομέρειε. Και ήθελα να σα ρωτήσω τώρα, ε, κύριε Βλάση. Έχουμε την, ε, είμαστε στον Ατήλα 2. Έχει γίνει η εκεχηρία, να το πω έτσι, η παύση πυρό και ακολουθεί μετά μία μάχη. Πείτε μα λίγο το ιστορικό έτσι, πλαίσιο, δηλαδή μετά. Ε, μετά, την εισβολή, μετά το πραξικόπημα, την εισβολή, την ε, παύση πυρός, Πώς φτάνουμε σε αυτή τη μάχη. Η... Σε πολύ γενικέ γραμμέ. Η εισβολή, όπω ξέρουμε, η τουρκική εκδηλώθηκε το Σάββατο 20 Ιουλίου. Εχθροπραξίε διεξήχθησαν μέχρι το απόγευμα τη 22 Δευτέρας, για ένα τρίμερο δηλαδή περίπου. Εν συνεχεία ε, υπήρξε εκεχηρία. Εγώ την ε, χαρακτηρίζω ψεύδο εκεχηρία. Για ποιο λόγο, γιατί όλο αυτό το διάστημα από τις 20, το απόγευμα της 22 Ιουλίου μέχρι το ξημέρωμα της 14ης Αυγούστου ε, οι Τούρκοι ε, συνέχισαν να κάνουν επιχειρήσεις. μειωμένε εντάσει βέβαια, μικρότερε μικρότερες κλίμακες κτλ. Αλλά εκμετάλλευθηκαν αυτή την ε, ε, κατάπαυση του πυρός που η ελληνική πλευρά κατά λόγο τήρησε ώστε αυτοί να προωθήσουν του δικού του σκοπού, οι οποίοι ήταν κατάκτηση περισσότερων εδαφών, βελτίωση των αμυντικών του θέσεων και βελτίωση των προποθέσεων για εκτόξευση νέα επίθεση. Όπω και έγινε στι 14 Αυγούστου, όπω είπαμε, όπου πλέον έχουμε τον Ατήλα 2 που έχουμε συνηθίσει εμεί να αποκαλούμε για να χωρίσουμε τι δύο φάσει τη τουρκική εισβολή. Η δεύτερη φάση διήρκεσε από το πρωί τη 14η μέχρι το απόγευμα της 16ης Αυγούστου. Πάλι δηλαδή περίπου ένα τριήμερο. Σε αυτό το διάστημα, από 14 έως 16 Αυγούστου, διεξήθηκε η μάχη στο συγκεκριμένη αμυντική τοποθεσία του στρατοπέδου της Ελδίκ. Αν θέλετε να δώσουμε έτσι μια εικόνα στους Βεβαίως. αναγνώστες. Το στρατόπεδο της Ελδίκ βρισκόταν σε πολύ μικρή απόσταση δυτικά της Λευκοσίας, κοντά στο χωριό Γερόλακος. Ε, ήταν μια, επειδή αυτό, η, προ, η παρουσία της Ελβίκ προβλεπόταν όπως και της ανάλογης τουρκικής δύναμης από τις συνθήκες ε, των εγκεντρικών δυνάμεων το 1960, ήταν η επίσημη παρουσία στρατιωτική της Ελλάδος ε, στην ε, Κυπριακή Δημοκρατία. Ε, αυτό το, αυτό, αυτή η πραγματικότητα καθιστούσε την παρουσία του στρατοπέδου ε, σαν έδαφος ουσιαστικά ε, της ελληνικής δημοκρατίας και όχι απαραίτητα της κυπριακής δημοκρατίας. Που σημαίνει ότι είχε μια αυξημένη πολιτική σημασία ο συγκεκριμένος χώρος και κατά συνέπεια και η όποια ε, αμυντική οργάνωση επ' αυτού. Ε, για διαφόρους λόγους ε, πρέπει να πούμε έτσι εντάχει. Ε, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φουράς, από τη στρατιωτική ηγεσία τότε λοιπόν στην Κύπρο, κρίθηκε ότι αυτό το στρατόπεδο δεν μπορούσε να εγκαταλειφθεί, γιατί βρισκόταν σε άμεση επαφή στην γραμμή αντιπαράθεσης με τις τουρκικές δυνάμεις και παρά τις αδυναμίες, γιατί κάθε χώρος δεν προσφέρεται απαραίτητα για άμυνα, έτσι, από τακτική απόψεως, παρά τις αδυναμίες λοιπόν που υπήρχαν, κρίθηκε σκόπιμο ότι αυτό το στρατόπεδο έπρεπε να μην εγκαταληφθεί και να υπάρχει μια φρουρά συγκεκριμένης δυνάμειως, η οποία καθορίστηκε από κάποιες διεργασίες. Με αποτέλεσμα όταν οι Τούρκοι επεδίωξαν πραγματικά επαληθεύτηκε η πρόβλεψη ορισμένων ότι θα δεχθεί η επίθεση αυτή το στρατόπεδο παρόλο που εκεί πέρα βρίσκεται μια δύναμη του ελληνικού στρατού και όχι στρατιωτική δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τότε διεξήχθη αυτή η μάχη η οποία γνώρισε διακυμάνσεις γιατί δεν υπήρχε πάντα ο ίδιος ρυθμό επιχειρήσεων μέχρι το... τις απογευματινές, μάλλον τις μεσημβρινές ώρες περίπου όπου διατάσσεται σύμπτυξη των ελληνικών δυνάμεων. Οι τουρκικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το στρατόπεδο. Γίνεται μια μικρή απόπειρα περαιτέρω προοφήσεως. Ε, ε, ανακόπτεται και εκεί τελειώνει η πολεμική δράση ε, από γεματινέ ώρες ε, της 16ης Αυγούστου. Ε, Απόγευμα τελειώνει η δράση στην γενικότερη τοποθεσία. Άρα Το στρατόπεδο είχε πέσει νωρίτερα. Θα λέγαμε δηλαδή ότι νικητέθηκε η Τιμένη... Αν θα το χαρακτηρίσουμε έτσι... Κοιτάξτε, για να, κάνουν μια, να αποφασίσουν οι Τούρκοι μια επίθεση στο συγκεκριμένη αμυντική τοποθεσία σημαίνει ότι είχαν κάποιον αντικειμενικό σκοπό. αυτο ειναι το σκοπό εφόσον ε, συμπτήθηκε η ελληνική φρουρά, αυτός ο σκοπός ε, μπορούμε να πούμε ότι επιτεύχθηκε. Mm -hmm. ε, τώρα εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για, ως προς το ποιο ήταν ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της ε, ε, ενέργειας. Έχουν επικρατήσει διάφορες... Ε, απόψει όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε τώρα, έχει διαρρεύσει μισό αιώνα από Σωστά. εκείνα τα γεγονότα, περίπου. Και έχουν επικρατήσει κάποιε ε, ε, απόψει ότι οι Τούρκοι με αυτή την επίθεση απέβλεπαν στο να κυκλώσουν την πρωτεύουσα, τη Λευκοσία, ε, ότι ε, ε, κυρίω αυτό. Αλλά τα γεγονότα έτσι όπω παρουσιάζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που ε, παρουσιάζω και αναλύω δείχνουν ότι αυτό δεν ήταν μάλλον η επιδίωξή του ο αντικειμενικός σκοπός. Ο αντικειμενικός σκοπός ήταν περισσότερο από ότι φαίνεται να, περισφίξουν, να αποκλείσουν περισσότερο τον, τον διεθνή αρολημένα Λευκοσίας, που είχε μια συγκεκριμένη στρατηγική σημασία και στο, διάφορο, στο διάστημα της ψευδοικηχηρίας, όπως είπαμε, είχε, περιέλθει, είχε παραχωρηθεί υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών, είχε παραχωρηθεί από την ελληνική πλευρά υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών. Οι Τούρκοι, επειδή δεν μπορούσαν να επιτεθούν για διαφόρου λόγου στα Ηνωμένα Έθνη, αποφάσισαν να περισφίξουν την, το πλοίο γύρω από αυτή την στρατηγική σημασία υποδομή, ώστε να την απαξιώσουν και σταδιακά να την αδρανοποιήσουν, όπω και τα κατάφεραν στο τέλο. Mm -hmm. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αντικειμενικό σκοπό ήταν η κύκλωση τη ε, Λευκοσία, γιατί αυτό θα μπορούσε να γίνει και από την Ανατολική πλευρά όπου δεν υπήρχε ε, κάποια οργανωμένη αντίσταση ε, τακτικού τμήματος όπως ήταν ε, υψηλού επίπεδου, όπως ήταν ε, η Ελδίκ. Άρα, ε, τι δυνάμεις είχαν, είχε η Ελδίκ και τι οι Τούρκοι που πολέμησαν αυτό τη μάχη. Εδώ πέρα έχουν γραφτεί αρκετά πράγματα τα οποία είναι υπερβολές. Ε, μπορούμε να πούμε όμως ότι η, σύμφωνα με μαρτυρίες των ε, ε, μαχητών της Ελδίκ, ε, επειδή δεν υπήρχε και ακριβής ε, Πουθενά δεν βρίσκεται ε, καταγεγραμμένη, σε όποια στοιχεία κατάφερα να βρω, πουθενά δεν υπάρχει καταγεγραμμένη ε, η δύναμη των υπερασπιστών του στρατοπέδου. Ε, έχουν ακουστεί διάφορα νούμερα. Η εκτίμηση είναι ότι κιμενόταν μεταξύ 320 και 350 ανδρών συνολικά. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι στην δύναμη της, ε, των Ελλαδητών στρατιωτών είχαν προσκοληθεί και Κύπροι ε, στρατιώτε για να ενισχύσουν με τις δικές τους δυνάμεις την συγκεκριμένη άμυνα με συγκεκριμένα στοιχεία βαρέων όπλων και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν ήταν το ισοζύγιο από την ελληνική πλευρά από την τουρκική πλευρά έτσι όπως καταγράφονται οι δυνάμεις από τις τουρκικές πηγές που δεν έχουμε λόγο να τις αφισβητήσουμε γιατί ε, αυτοί που ε, περιγράφουν την ε, ε, μάχη αναφέρονται σε συγκεκριμένες μονάδες, σε συγκεκριμένες υπομονάδες, σε συγκεκριμένα συγκροτήματα που λάβανε ε, μέρος. Εκεί πέρα για να δώσουμε έτσι μια αριθμητική κλίμακα μπορούμε να πούμε ότι ήταν περίπου τριπλάσει με τετραπλάσια δυνάμεις, γιατί ε, δεν γινόταν σε, σε μια επιθετική ενέργεια, σε μια εκδηλώμενη επίθεση, δεν συμμετείχε όλο αυτό το προσωπικό. Mm -hmm. Υπάρχει το προσωπικό που είναι και πιο πίσω, που υποστηρίζει με διάφορα mm -hmm. όπλα, που κρατάει ε, αποκοπές ας πούμε, ασφαλείας και τα λοιπά, ασφαλίζει τον χώρο και ε, ε, κρατάει ε, ε, κατευθύνσει από τα πλευρά, ώστε να μην πλευροκοπηθεί ο επιτιθέμενος και Άρα κάπου εκεί ε, ήταν η αναλογία. Ένα προς τρεις περίπου έτσι και ίσως από πλευράς όμως αμυγών εκθετικών ενεργειών δηλαδή μια επίθεση που εκδηλώνονταν από ένα λόχο σημαίνει ότι δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή τοπική υπεροχή στον επιτιθέμενο. Ε, Απλώ ε, τα πράγματα είναι ρευστά, όπω καταλαβαίνετε. Και αυτό που ακούμε πολλέ φορέ, ότι πρέπει να υπάρχει μια αναλογία 3 προ 1 απαραίτητα για να πετύχει μια επίθεση, αυτό είναι, δεν είναι θέσπατο. Αυτό είναι μια, ένα εμπειρικό κανόνα που μπορούμε να πούμε και να επικαλεστούμε για να κάνουμε κάποιε εκτιμήσει. Στο θέμα των απολειών, θενούμερα γνωρίζουμε, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, η ελληνική πλευρά έχει 83 πεσόντες και αγνοωμένους και από την τουρκική πλευρά, επειδή πάλι εδώ πέρα έχουν ακουστεί διάφορα νούμερα, αλλά εντελώ εξωπραγματικά, κατά τη δική μου άποψη, mm. ε, γιατί πρέπει να έχουμε και μία αντίληψη ε, τη φυσιογνωμία τη μάχη και όχι να φανταζόμαστε ότι εκεί που θα πέσει, για παράδειγμα, μία οβίδα ε, αυτοί που θα σκοτωθούν όσοι βρίσκονται σε ακτίνα πολλών μέτρων, α πούμε, με αποτέλεσμα να, έχουμε, να δημιουργούμε στο μυαλό μα. Ε, μαζικές απώλειες που δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια εκτίμηση ε, ότι είχαν περίπου 7, 70 πεσόντες και οι τουρκικές δυνάμεις, ο επιτιθέμενος. Ε, οπότε περίπου δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι από πλευράς πεσόντων, εάν θεωρήσουμε ότι και αγνοούμενοι της ελληνικής πλευράς είναι πεσόντες τελικά μετά από όλα αυτά τα χρόνια, ε, καταλήγουμε ότι υπήρχαν περίπου ισοδύναμες ε, απώλειες. Βεβαίως. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε παρακαλώ, να σας παρακαλώ. πω... Ναι, να, όπως σημειώνω στο βιβλίο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι 70 περίπου Τούρκοι πεσόντες ήταν λίγοι, γιατί μπορεί κάποιος να πει «Α, τόσο λίγοι αποκλείεται» κτλ. Γιατί, εάν λάβουμε υπόψη τα επίσημα στοιχεία πάλι που υπάρχουν για τις συνολικές απώλειες των Τούρκων και τα ε, αναλύσουμε μαζί με, στην πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση και έναν αριθμό απολιών που υπήρχε στις ψευδοεπιχειρήσεις, στο ψευδοεκεχειρία μάλλον που σας είπα, ε, βλέπουμε ότι το ποσοστό ε, των απολιών επί του συνόλου στη μάχη τη συγκεκριμένη για την τουρκική πλευρά ήταν υψηλότατο. Mm -hmm. Και αυτό είναι και φυσιολογικό, γιατί εκεί πέρα προβλήθηκε στεναρή άμυνα από την ε, Ελδίκ. Εσεί το προχωράτε ακόμα περισσότερο στο βιβλίο. Ε, λέτε γιατί δεν υπήρξαν ενισχύσει. Έχει γράφετε εκτεταμένα συμπεράσματα. Το τι έγινε κτλ. μετά τη μάχη. Και ήθελα να σα ρωτήσω, λέτε ότι, αν κατάλαβα καλά, ότι καθοριστικό παράγοντα ήταν η χρήση τεθωρακισμένων από τουρκική πλευρά. Μάλιστα. Η... Το βιβλίο, εδώ, να διευκρινίσουμε ότι χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Το ένα είναι η περιγραφή του αγώνα. Ε, αυτό το τριήμερο που είπαμε και σε, γι' αυτό είναι και εκτεταμένο το mm. βιβλίο ε, και σε δεύτερο το δεύτερο μέρος είναι η ανάλυση ουσιαστικά της μάχη, όπου εκεί πέρα επιδιώκω να απαντήσω σε πολλά ερωτήματα και να διευκρινίσω καταστάσεις ε, όπως ε, αυτό που αναφέρεται δηλαδή ε, λένε πολλοί ότι Υπήρχαν κάποιες συγκεκρι... Αποδίδουν ευθύνε σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, για παράδειγμα. Αποδίδουν ευθύνε ότι ε, έγιναν ολιγορίε, ότι το συγκεκριμένο όπλο του πυροβολικού, για παράδειγμα, δεν έπαιξε τον ρόλο που έπαιξε σε μια κρίσιμη ε, στιγμή. Όλα αυτά τα εξετάζω. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, υπάρχει το ερωτηματικό ότι δεν εστάλησαν ενισχύσει στη συγκεκριμένη αμυντική τοποθεσία. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι μια μάχη σε οποιονδήποτε πόλεμο δεν, είναι, δεν είναι διεξάγεται απομονωμένα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι απομονώνουμε τη συγκεκριμένη μάχη χωρίς να εξετάζουμε το γενικότερο τακτικό πλαίσιο των επιχειρήσεων. Δηλαδή για ποιο λόγο δεν εστάλησαν ενισχύσει στο συγκεκριμένο τομέα Εάν σε κάποιον άλλον υπήρχε πιο κρίσιμη κατάσταση και η ε, ηγεσία έπρεπε. Κύριε Βλάση, στη συγκεκριμένη μάχη ήταν όλη η δύναμη τη Ελδίκ τη Κύπρου, πήρε μέρος. Όχι, αυτό είναι μια ε. παρανόηση που υπάρχει. Ε, η Ελδικη είχε Διαιρεθεί ουσιαστικά σε ε, δύο συγκροτήματα, γιατί ε, η, η ελληνική πλευρά αντιμετώπιζε έντονο πρόβλημα ελήψεω δυνάμεων. Δεν είχαν σταλεί κάποιε ενισχύσει από την Ελλάδα, ώστε να πει ότι έχει βελτιωθεί η αριθμητική αναλογία ε, σε επίπεδο μονάδων και στρατιωτών. Με αποτέλεσμα το Γενικό Επιτελείο Εθνική Φουρά να πρέπει να καλύψει τεταμένου τομεί με λίγε αξιόπιστε δυνάμει όπως όλοι γνωρίζουμε, φαντάζομαι, υπήρχε χαοτική κατάσταση, ιδίως στο δεύτερο γύρο των επιχειρήσεων, στις ελληνικές, στο ελληνικό στρατόπεδο. αυτό δημιουργούσε μεγάλο, βασάνισε πάρα πολύ τους επιτελείς, τους Έλληνες, πώς θα μπορέσουν να καλύψουν με αξιόπιστες δυνάμεις εκτεταμένους ε, και αυτό οδήγησε στην κατάθμιση της Ελδίκ. Εκεί λοιπόν, στο συγκεκριμένο στρατόπεδο, στη συγκεκριμένη τοποθεσία, στο στρατόπεδο της Ελδίκ, ενώ αρχικά υπήρχε είχε διαταχθεί να παραμείνει μόνο ένας λόχος κατόπιν ενεργειών του διοικητή της δίκτου συνταγματάρχη Νικολαίδη τότε. Αυτή η απόφαση τους κατέδειξε στους επιτελείς και στον αρχηγό ΓΕΦ ότι αυτό είναι αβάσιμο, ότι υπάρχει μεγάλο τομέα και δεν μπορούμε εκεί πέρα να αφήσουμε μόνο ένα λόχο. Και αυτό το, 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 με αυτή την παρέμβαση τελικά αφιερώθηκαν τρεις λόχοι χονδρικά να το πούμε έτσι. Δηλαδή τριπλασιάστηκε η του, Στρατοπέδο. Ήταν και αυτή που είχε φέρει ο Χανδρινός με το Λέσβος. Ε, ο, ε, κοιτάξτε, όπω σα είπα, είχε καταθμηθεί η Ελδικ. Τώρα κάποιοι μπορεί να ήταν μέσα στο στρατόπεδο, να παραμείναν μέσα σε αυτό το συγκρότημα, γιατί αυτό συνιστά είναι ένα συγκρότημα δυνάμεως, Και κάποιοι άλλοι να ήταν ένα μέρος να ήταν στο άλλο, στο άλλο συγκρότημα της Ελδικ όπου εκεί ήταν και η διοίκηση. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει μια παρανόηση αυτό που λέγαμε στην αρχή, δηλαδή ότι πρέπει να διευκρινιστούν κάποια πράγματα ε, και να αποδίδονται ευθύνε γιατί δεν επενεύει ο διοικητή και κάποια τέτοια πράγματα που έχουν διακινηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Όταν, για παράδειγμα, σου έχουνε, έχουν, διατάξει να διαθέσει ένα συγκρότημα, ένα μέρο τη δύναμή σου, για να το πούμε απλά, σε μια συγκεκριμένη αποστολή και το συγκεκριμένο συγκρότημα στο αφαιρούν από τη διοίκησή σου, δηλαδή το υπαγάγουν επιξιακά σε κάποιον άλλο, εσύ δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε αυτό το συγκρότημα. Άρα δεν μπορεί να πει ότι για ποιο λόγο, για παράδειγμα, δεν επενεύει εκεί ο, ο διοικητή στην κρίσιμη στιγμή, κτλ. Ε, αυτά τα πράγματα διευκρινίζονται μέσα στο ε, βιβλίο. Νομίζω έτσι ε, έχει, αποκτά κάποιο μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη διοικητική αλυσίδα τον, ε, σε εκείνη την περίπτωση, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσει και παρεμηνίε και να μην εκτοξεύονται άδικε κατηγορίε. Που, αυτό είναι ένα σύνηθε ε, ε, φαινόμενο που γίνεται όχι απαραίτητα σκοπίμω, αλλά ε, λόγω αδυναμία ε, στην περιγραφή των γεγονότων από του μετέπειτα ερευνητέ. Ε, και μου έκανε εντύπωση, γιατί έχω διαβάσει πολλά βιβλία για το Κυπριακό, μου έκανε εντύπωση η ψύχρεμη προσέγγιση που κάνετε και όσο προ, μπορείτε η αντικειμενική προσέγγιση. Και αυτό νομίζω είναι κέρδο και θα φανεί πολύ χρήσιμο σε όλου του αναγνώστε. Κλείνοντα, κύριε Βλάση, θέλω να σα ρωτήσω. Επειδή ακόμη φέτο γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια, μάλλον τιμούμε τη μνήμη από την τα 100 έτη από τη μικρασιατική καταστροφή, και ακόμα συζητάμε αν έφταιγε ο Βινιζέλο, αν έφταιγε ο Κωνσταντίνο, ο Χατζιανέστη ή ο Γούναρη, αν φταίγαν οι έξι ή κάποιοι άλλοι. Για το Κυπριακό, τώρα που δόθηκαν στη δημοσιότητα και ο φάκελος, το μεγα, ένα μεγάλο μέρο του φακέλου τη Κύπρου από την Ελληνική Βουλή, που έχει δοθεί το, από την Κυπριακή Βουλή, που έχουν γραφτεί από μνημονεύματα, μαρτυρίε και έρχονται νέα στοιχεία. Πιστεύετε ότι έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έγινε και τελικά τα ονόματα που ακούμε, είτε είναι ο Μακάριο, είτε είναι ο Ιωαννίδη, ο Μπονάνο, ξέρω εγώ, ο Σαμψόν ή οποιοδήποτε άλλο, ότι θα δούμε ιστορικά βέβαια, δεν λέω για ποινικέ ευθύνε, ιστορικά ποιο έχει την ευθύνη. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση γιατί μετά από τόσα χρόνια και τόσα που έχουν γραφτεί κατά την ταπεινή μου άποψη έχει αποκρυφτεί η ουσία σε πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το κατηγορητήριο, α το πούμε έτσι, σε επιμέρους ζητήματα και να χάνεται λίγο η ουσία, όπως είπαμε. Κατά την άποψη μου, εφόσον όταν εξελίσσεται μια κατάσταση, μια κρίση, ένας πόλεμος, μια δοκιμασία μιας χώρας, Εννοείται ότι την ευθύνη και για του σωστού χειρισμού και για του λαθασμένου χειρισμού την έχουν οι αρμόδιοι, αυτοί που έχουν την εξουσία. Στην προκειμένη περίπτωση, στον Κυπριακό... και κεφριακό, σε πολιτικό υπάρχει... και σε στρατιωτικό επίπεδο. Από όλε τι βέβαια. Δηλαδή, όταν μια κρίση εξελίσσεται σε πολεμική αναμέτρηση, ε, όλοι έχουν τι ευθύνε του. Και για τι λάθο αποφάσει που θα ε, ε, δοθούν σε επίπεδο πολιτική, δηλαδή ε, ε, αν θα διαπραγματευτούμε ή όχι κτλ και σε στρατιωτικό επίπεδο, αν θα, για παράδειγμα, πώ θα αντιδράσουμε, αν θα στείλουμε ενισχύσει, θα, θα στείλουμε ενισχύσει κτλ. Το, εδώ στην Ελλάδα, στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Κυπριακό, έχει την ιδιαιτερότητα ότι εμπλέκονται ε, Αρμόδιοι και από την πλευρά του Κυπριακού κράτου, γιατί προηγήθηκε, όπω είπαμε, το πραξικόπημα. Που, για να γίνει ένα πραξικόπημα, υπάρχουν κάποιες, ένα περιβάλλον που έχει δημιουργήσει κάποιε συνθήκε, mm -hmm. καλό ή κακό, για να εκδηλωθεί αυτό. Από την άλλη, έχουμε εδώ πέρα ένα δικτατορικό καθεστώ του Ιωαννίδη, το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί την κρίσιμη αυτή η κατάσταση. Και στη συνέχεια, καλείται να. που αποτυγχάνει, όπω είναι σαφέ, στη διαχείριση αυτή τη υποθέσεω και από λόγω των συνθηκών ε, ανατρέπεται, ανατρέπεται ομαλά τέλο πάντων και γίνεται μια μετάβαση στην ε, πολιτική ε, εξουσία υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που κλήθηκε να διαχειριστεί τα πράγματα από τις 24 Ιουλίου που ορκίστηκε. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα η κατάσταση δηλαδή από τη μετάβαση στην, από την δικτατορία στην δημοκρατία μας δημιουργεί διάφορες συνθήκες οι οποίες επειδή κάποιοι έχουν κάποια στερεότυπα στο μυαλό τους με την καλή έννοια το λέω, δεν το λέω με την κακή έννοια πολλές φορές μας εμποδίζουν να αποδώσουμε ευθύνε σε κάποιους οι οποίοι για παράδειγμα του θεωρούμε ότι δεν έχουν μερίδιο ευθύνη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να, κατά την άποψη τη δική μου, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιο έχει όλη την ευθύνη στον πρώτο γύρο, για παράδειγμα, έχει την ευθύνη ο Ιωαννίδη στο δεύτερο γύρο, είναι σαφέ ότι την έχουν κάποιοι άλλοι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι για όλη αυτή την υπόθεση ευθύνεται μόνο ένα ή μία κατάσταση. Εφόσον και οι δύο καταστάσει συμμετείχαν, είναι σαφέ ότι και οι δύο ευθύνονται για του α ή β χειρισμού. Και να σημειώσουμε κλείνοντα, κύριε Βλάση, ότι κανένα δεν έχει ασυλία από την ιστορία, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν νομίζω ότι πρέπει άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και η εξέταση κάποιων πραγμάτων υπό το πολιτικό πρίσμα. Για παράδειγμα, είναι σαφέ νομίζω ότι το παράδειγμα που αναφέρατε για την εκτέλεση των Εξ ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα πολιτικών σκοπιμοτήτων εκείνη τη εποχή. Λοιπόν, πρέπει και μετά από ένα αιώνα, 100 χρόνια από αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι είναι πολύ πιο σαφή ορισμένα πράγματα και τα βλέπουμε. Πολύ πιο Στην προκειμένη περίπτωση, στο βιβλίο το συγκεκριμένο που ε, συνέγραψα, αφενό ε, προσπάθησα να εξηγήσω από τακτική απόψεω τη διεξαγωγή τη μάχη, αλλά στο δεύτερο μέρο τη ανάλυση παρουσιάζω και ε, τι ε, γενικότερε περιραίουσε συνθήκε όσον αφορά ε, του πολιτικού χειρισμού ε, που επηρέασαν σοβαρά τη συγκεκριμένη μάχη και δίνω ας. το γενικότερο πλαίσιο που επικρατούσε. Για παράδειγμα, όταν, α πούμε, από την Αθήνα επί έχει δοθεί εντολή μία μέρα πριν, διότι πριν το δεύτερο γύρο επιχειρήσεων και, τους λένε, και λένε στο Γενικό Επιτελείο Εθνική Ουρά, δεν θα αντισταθείτε, θα κάνετε σύμπτυξη όπου αντιμετωπίζεται όπου αντιμετωπίζετε τουρκική δύναμη, προκειμένου να αποφύγουμε την καταστροφή των δυνάμεων. Αυτό τι σημαίνει ότι με την άμα τη εμφανίση των τουρκικών δυνάμεων, οι μονάδε συντίσσονται, παραχωρούν το έδαφο και ε, δεν υπάρχει λόγο ε, στενής στενή εμπλοκή ε, με τον εχθρό για να αποφύγουμε το αίμα. Αυτέ ήταν οι κατευθύνσει από την Αθήνα. Ε, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την περίπτωση τη ΕΛΔΙΚ, όπου εκεί πέρα δημιουργείται το ερώτημα για ποιο λόγο, αφού υπήρχε αυτή η εντολή από το στρατόπεδο τη ΕΛΔΙΚ, αυτοί δεν συμπτυχθήκαν. Mm. Και εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο επίση το αναλύω. Είχαμε αυτή την ιδιαιτερότητα, όπω σα είπα, υπήρχε και το συμβολικό ότι αυτό το στρατόπεδο ήταν δύναμη μέσα του ελληνικού στρατού κτλ. Και παρουσιάζει νομίζω να αυξημένο ενδιαφέρον να το προσεγγίσουμε. Άρα λοιπόν, για να μην σα καθυστερώ άλλο, αυτό που επεδίωξα ήταν να παρουσιαστεί με απλό τρόπο για το ευρύ κοινό αλλά και με εξειδικευμένες προσεγγίσεις για τον μη ημένο στρατιωτικό ε, η συγκεκριμένη μάχη ώστε να... γιατί από πλευρα ιστορικής συμμαχίας έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ουσιαστικά η τελευταία μάχη που δο... έχει δοθεί ε, μεταξύ τακτικού ελληνικού... τακτικής ελληνικής δύναμης ε, και τουρκικής τακτικής δύναμης εκ παρατάξεως, δηλαδή δεν ήταν κάποιο είδος ε, ενό απλού επεισοδίου, μια μικρή εμπλοκή, ενό θερμού επεισοδίου κτλ. Και, και, από αυτή την άποψη, νομίζω είναι πολύ χρήσιμο στου ιδίω να εξαγάγουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Η τελευταία μάχη λοιπόν μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία μέχρι την επόμενη με ερωτηματικό. Ε, κύριε Βλάση, για τα υπόλοιπα Ελδί και τελευταία μάχη εκδόσει Δούριο Ήπο. Μια εξαιρετική μελέτη. Ε, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή βραδιά. Να είστε καλά. Κυρίε και φίλοι, αυτά για το Κυπριακό και την τελευταία μάχη μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία, ελληνικού και τουρκικού στρατού. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.